Γεια, ευτύχησε εδώ! Βρίσκομαι στο αγαπημένο μας πλοίο, το Celestial Crystal! Αυτός είναι ο Ατλαντικός Ωκεανός! Είμαστε κρουαζιέρα στην Κούβα, στην Καραϊβική. Πετάξαμε Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη και Κωνσταντινούπολη Αβάνα. Μείναμε ένα βράδυ Αβάνα σε ξενοδοχείο, βασικά όχι ξενοδοχείο, Casa Particular, που είναι σαν να μένεις σε ένα σπίτι, οικονομικά και πιο έτσι αληθινά, και μένεις και μέσα στο κέντρο της παλιάς πόλης. Και μετά το επόμενο βράδυ μείναμε στο πλοίο, το οποίο ήταν αραγμένο στο λιμάνι της Αβάνας. Και χθες ξεκίνησε η κρουαζιέρα γύρω-γύρω την Κούβα. Θα πάμε σε άλλους δύο προορισμούς στην Κούβα και σε έναν προορισμό στη Τζαμάικα. Και μετά ξαναγυρίσουμε Αβάνα. Θα μείνουμε άλλο ένα βράδυ εκεί και θα γυρίσουμε πίσω. Και ίσως θυμάσαι ότι με αυτό το πλοίο έχουμε πάει πολλές φορές κρουαζιέρα στην Ελλάδα, στο Αιγαίο. Και επειδή το χειμώνα έρχεται στην Κούβα, φέτος το συνδυάσαμε και είπαμε να έρθουμε να κάνουμε επεισόδιο Κούβα. Βασικά θα κάνουμε δύο επεισόδια στην Κούβα, ίσως και τρίτο βγει, αλλά δύο σίγουρα. Ένα θα είναι Αβάνα και ένα θα είναι κρουαζιέρα. Άλλα μέρη στην Κούβα και λίγο Τζαμάικα. Λοιπόν, τώρα είμαι στο μπαλκόνι της καμπίνας μας, ελπίζω να ακούγεται καλά ο ήχος. Και κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Έχω στο χέρι μου το DJI Osmo με το Z-Axis, αυτό το καινούργιο εξάρτημα που πήρα. Έχω και τον ήχο, το gun συνδεδεμένο, από εκεί γράφω ήχο με windscreen, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται πολύ από τον αέρα, και θα πάμε να κάνουμε μια γρήγορη γύρα στο πλοίο. Αυτό το βίντεο θα το ανεβάσω με σχεδόν μηδενικό editing από εδώ από το πλοίο. Έχουμε ίντερνετ στο πλοίο, ανεβάζουμε φωτογραφίες, ανεβάζουμε βίντεο, ενώ στην Αβάνα δεν είχαμε, μπήκαμε μια φορά για λίγο κλεφτά από ένα wifi. Όταν μπήκαμε στο πλοίο, αρχίσαμε να ανεβάζουμε φωτογραφίες, να βλέπουμε μηνύματα κτλ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα tour. Ωκεανός. Μπαλκόνι δωματίου. Πάμε μέσα. Γεια. Τι κάνεις, Ηλέκτρα? Καλά, καλά, πάω μια βόλτα στο πλοίο. Αυτό είναι το δωμάτιό μας. Γεια! Χαλό! Διάδρομος! Αν έχετε δει το περσινό μας επεισόδιο κρουαζιέρα στο Αιγαίο, το γνωρίζετε καλά αυτό το πλοίο. Πρέπει να είναι η έκτη μας φορά που πάμε με αυτό το πλοίο. Έχουμε πάει σε όλες τις κρουαζιέρες που γίνονται στην Ελλάδα. Και το ιδηλιακό Αιγαίο, έχουμε πάει και την προσκυνηματική, αυτή που πάει Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη. Hello. Από εδώ. Λοιπόν, ανεβαίνουμε πάνω. Βασικά, πάμε πρώτα κάτω στη ρεσεψιόν και παράλληλα θα σας μιλάω για το ταξίδι μας αυτό. Λοιπόν, και όχι μόνο για το ταξίδι, θα σας μιλάω και για το Osmo. Λοιπόν, έχω αυτό το Osmo, το DJI Osmo, πάνω με το Z-Axis, το οποίο κοιτάξτε πόσο σταθερό είναι στις σκάλες. Κατεβαίνω σκάλες τώρα. Τελειώ. Και πιστεύω ότι με το μικρόφωνο το εξωτερικό είναι και καλός ο ήχος και νομίζω αρκετά καλό το πλάνο. Λοιπόν, εδώ είναι, έχει μαγαζάκι, περιμένετε να σας δείχνω κιόλας. Εδώ έχει μαγαζάκι, εδώ είναι η ρεσεψιόν. Μπορώ να πατήσω το κουμπί του Osmo και να γυρίσει μπροστά. Εδώ είναι το σημείο που κλείνει τις εκδρομές εκτός πλοίου. Ωραία. Πάμε από εδώ. Το πλοίο έχει δύο σημεία με σκάλες. Από εκεί που ανέβαινα πριν και μία πιο προς την πρίμνη του πλοίου, εδώ πέρα. Πάμε πάνω. Ο Μοχάμετ, γεια σου Μοχάμετ. Γεια σου. Τι γίνεται? Yeah, καλά. Καλά, κάνω μια βόλτα. Θα έρθουμε. Τραπεζαρία. Yeah. Έχει πολύ κόσμο? Λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει, έτσι λίγο. Ναι, γεμάτο. Ωραία. Ναι, ναι, βέβαια.
Έχει μπάρμπεκιου σήμερα. Στο χώρο της πισίνας. Μπάρμπεκιου. Σήμερα είμαστε όλη τη μέρα στη θάλασσα. Δεν πιάνουμε λιμάνι, αύριο θα είμαστε σε λιμάνι. Πάμε πάνω. Λοιπόν, ήρθαμε στο Horizon, το οποίο είναι κλειστό τέτοια ώρα. Αυτό συνήθως το βράδυ έχει, είναι σαν μπαρ. Και είναι πολύ ωραίο, κοιτάξτε εδώ θέα που έχει. Προσπαθώ να αποφύγω να κινηματογραφώ πελάτες. Γι' αυτό μερικές φορές κάνω περίεργες κινήσεις με την κάμερα. Αλλά θα τα σβήσω έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν. Έχω αφήσει εδώ την κάμερα. Περιμένετε να πάω να την πάρω. Time lapse. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαι πάνω στο κατάστρωμα. Ξάει πολύ, θα έχει φασαρία. Κρουαζιέρα στην Καραϊβική! Είναι τέλεια εδώ! Κοιτάξτε φάση! Έχει πάρα πολύ ζέστη, καλό καιρό. Μας άρεσε πάρα πολύ η Αβάνα. Θα πάμε άλλη μια μέρα στην επιστροφή μας. Αυτά για την ώρα! Λοιπόν, αυτό ήταν ένα απλό vlog να σας δείξω το πλοίο. Δεν ξέρω τώρα να ακούγεται, πρέπει να έχει πάρα πολύ φασαρία. Άρα αν ακούγεται και χρησιμοποιώ αυτό τον ήχο, σημαίνει ότι αυτό το μικρόφωνο κάνει καλή δουλειά. Κοιτάξτε το. Αυτό εδώ. Λοιπόν, περιμένετε να βγούμε από εδώ. Λοιπόν, αυτά, κάπου εδώ σας χαιρετώ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, κάντε subscribe στο κανάλι, ακολουθήστε με σε Instagram και να ξέρετε ότι στο Instagram ανεβάζω και στην ιστορία μου πράγματα από την καθημερινότητα. Επειδή κάποιος μου είπε να κάνω Snapchat, χρησιμοποιώ το Instagram σαν Snapchat. Δηλαδή μικρά πραγματάκια τα οποία νομίζω μετά από 24 ώρες σβήνονται. Αυτά. Τα λέμε. Γεια! Γεια σας! Είμαι ο Ποπάης, ο διάσημος ναύτης. Ο χαζός ευτύχης δεν σας έδειξε τίποτα από το πλοίο. Θα σας το δείξω εγώ. Πάμε. Αυτή είναι μια σκάλα που πάει πάνω. Και αυτή πάει κάτω. Μούσες Lounge. Εδώ κάθε βράδυ έχει show. Καλλιτεχνικά δρόμενα. Είναι μεγάλος ο χώρος. Eros Lounge. Ή μάλλον καλύτερα Eros Lounge. Έχει ζωντανή μουσική. Έχει και καζίνο εδώ. Business Center. Κάτι έχει εκεί μέσα. Δεν ξέρω τι κάνουνε. Ένας χώρος με βιβλία. Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά. Time out, sports bar. Αυτό είναι ένα από τα εστιατόρια του πλοίου. Για φαγάκι. Εκεί μέσα είναι η κουζίνα. Το εστιατόριο αυτό λέγεται Αμάλθια. Αυτό είναι το πιο casual εστιατόριο, το Λίδα. Η Λίδα. Αυτά όλα γεμίζουν με φαγητό. Θα σας τα δείξω άλλη φορά αυτά. Αυτή είναι η πισίνα. Είναι άδεια τώρα. Κάποια άλλη ώρα θα κάνω μπάνιο. Και θα σας δείξω πώς κάνουν μπάνιο. Παγωτό. Αυτό είναι το Ήλιος Μπαρ. Έχει μάθημα χορού. Έχει και κομμωτήριο. Beauty Center. Χορού only.
εδώ είναι το σπα. Εδώ μέσα είναι το σπα. Θα πάμε άλλη φορά. Εδώ έχει γυμναστήριο. Πάμε στο γυμναστήριο να κάνουμε μπράτσα. Σάουνα. Και άλλη σάουνα. Αυτό είναι το γραφείο δρομών. Εδώ κλείνουμε τις εκδρομές μας στη στεριά όταν το πλοίο κάνει στάση. Εκεί πάμε αύριο, σε Enfuegos. Εδώ έχει μαγαζάκι, πουλάει τα πάντα. Το μαγαζάκι λέγεται Αγορά. Αυτή είναι η ρεσεψιόν, σαν ρεσεψιόν ξενοδοχείου. Από εδώ βλέπουμε, επιλέγουμε και παίρνουμε τις φωτογραφίες μας, που μας βγάζουν φωτογράφοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αν ξεχάσει φωτογραφική μηχανή, κάρτα, powerbank ή οτιδήποτε άλλο, μπορείς να το αγοράσεις από εδώ. Πάμε πάνω, πάμε έξω. Αυτό είναι ραντάρ. Έχει κι άλλο ραντάρ εκεί. Αλλά αυτό το μεγάλο το αυγό είναι ραντάρ. Ξαπλώστρες. Πολλές ξαπλώστρες για ηλιοθεραπεία. Ο χώρος της πισίνας από ψηλά. Αυτό το είδατε. Φτάνει. Αυτό είπα την πόρτα. Ωραία είναι εδώ. Κουβανέζικο ρούμι. Και από εδώ σας χαιρετώ. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η ξενάγησή μου στο πλοίο. Για να τελειώσει το βίντεο θα σας βάλω μερικές φωτογραφίες που έβγαλε ο Ευτύχης και η Λέχτρα στο ταξίδι μας ως τώρα. Απολαύστε. Γεια!